Και πάμε τώρα στο blockchain. Πάμε στα κρυπτονομίσματα που έχει γίνει ξανά της μόδας. Αρχίζει πλέον και νομίζω ότι μας το έχει πει εσύ, Έφη, ότι το σημείο αναφοράς ήταν αυτό το πράσινο φως που έδωσε η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαγοράς για πρώτη φορά σε διαπραγματεύσεις με βέβαιο κεφάλαιο σε bitcoin, ETF δηλαδή, και τη στιγμή που μπήκε η BlackRock σε αυτόν τον τομέα, ναι, όλα έγιναν πιο απλά μετά. Έτσι, μπήκαν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, τα μεγάλα ονόματα και οι εισρωές από τις 11 Ιανουαρίου που έχει δοθεί η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι τώρα έχουν φτάσει περίπου τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Και επίσης, Ανέστη, να πούμε ότι υπήρχε και μια είδηση τη Δευτέρα ότι οι ρυθμιστικές αρχές του Λονδίνου αναμένεται να δώσουν το φως στη διαπραγμάτευση προϊόντων όπως είναι τα ομόλογα, τα οποία υποστηρίζονται από bitcoin και ethereum. Μάλιστα. Από αυτά τα δύο κρυπτονομίσματα. Άρα και προχωράει, πάμε ακόμη πιο μπροστά, μπαίνει ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση, έτσι, τα κρυπτονομίσματα, έτσι, σε βασικές, ναι, αξίες, ναι, χρήματος, ας πούμε, και επένδυσης που είναι όπως είναι τα ομόλογα. Μάλιστα. Αυτό. Οι ρυθμιστικές αρχές κάμπτουν αυτές τις αντιστάσεις που είχαν μέχρι τώρα. Και γενικά όλοι αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές, αυτό που είπες, οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, που δεν ήθελαν καθόλου τα κρυπτονομίσματα, τώρα είναι μεγάλοι αγοραστές κρυπτονομισμάτων. Έτσι. Όλο αυτό λοιπόν έχει πυροδοτήσει ένα τελείωτο ράλι. Το bitcoin πάει χωρίς φρένα. Τη Δευτέρα ξεπέρασε και το φράγμα των 72.000 δολαρίων. Είναι το τρίτο αυτό ιστορικό υψηλό που κάνει μέσα στις τελευταίες 5 συνεδριάσεις. Και δημιουργεί συνεχώς εκατομμυριούχους, όπως λέει το Bloomberg. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι το ράλι του bitcoin δημιουργεί ψηφιακά πορτοφόλια αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ημερησίως, ναι, σε καθημερινή βάση. Βέβαια, επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χαρακτήρας του είναι αποκεντρωμένος, δεν ξέρουμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ψηφιακών πορτοφολιών, οπότε δεν μπορούμε να πούμε, μπορεί δηλαδή υπό αυτήν την έννοια ένα ψηφιακό πορτοφόλι να ανήκει στο ίδιο, μάλλον περισσότερα ψηφιακά πορτοφόλια όλοι να ανήκουν στο ίδιο άτομο, ναι, ναι, ή στον ίδιο οργανισμό. Ναι, ναι. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός, ο οποίος έφτασε σε κορύφωση την 1η Μαρτίου, είναι 1.691 αυτή τη στιγμή ψηφιακά πορτοφόλια αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου. Ο αριθμός αυτός όμως είναι μικρότερος από τα 4.000 ψηφιακά πορτοφόλια αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχαν δημιουργηθεί στο προηγούμενο κύκλο ανόδου, το 2021. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε στα πρώτα βήματα του σημερινού κύκλου ανόδου. Ότι υπάρχουν δηλαδή περαιτέρω περιθώρια ανόδου. Σωστά. Απλώς εγώ για να πάρεις μια ανάση, να πω ότι στην Ελλάδα θα φορολογηθούν όσοι έχουν bitcoin, να το ξέρετε αυτό. Και πρόσφατα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης, διόρισε μια επιτροπή 16 τελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να ψάχνουν και να βρουν αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν κάτω από τα ραντάρ της φορολογίας όσοι έχουν bitcoin. Και υπολογίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 200.000. Αν όχι χρήστες, αυτοί τουλάχιστον, Έφη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούν την αγορά του blockchain. Οπότε σφίγγει ο κλειός. Βέβαια. Εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω θα έρθει και εδώ πέρα, θα πιστοποιηθεί, θα μπορεί κάποιος να ανοίγει ένα λογαριασμό σε bitcoin. Το θέμα είναι τα καταστήματα, αν αυτό θα περάσει στα καταστήματα, αν μπορεί να γίνουν συναλλαγές. Υπάρχει ATM bitcoin, ναι, στην Αθήνα, στο Περιστέρι από ό,τι ξέρω είναι ένα, και στο κέντρο ένα δεύτερο, αλλά ακόμη είναι σε φάση εμβριακή, θα έλεγα. Δεν έχει περάσει πολύ, ναι, στο κοινό. Αυτό, Ανέστη, είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν θα αποτελέσει μέσο συναλλαγών. Ναι. Καθημερινό μέσο συναλλαγών. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το bitcoin είναι ο χρυσός του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Πάντως, βλέπουμε ότι πλέον τίνει να γίνει ένα mainstream μέσο επένδυσης. Σωστά, σωστά, σωστά.